Το πολίτευμά μας βάθινε και αυτό, στρέφοντας το ενδιαφέρον του πρωτίστως στην προστασία των πιο ευάλωτων. Για σκεφτείτε, πολίτες με αναπηρία, συμπολίτες με αναπηρία, δεν είναι πια αόρατη για την πολιτεία, όπως ήταν για πολλές δεκαετίες. Ομάδες που ζούσαν στο περιθώριο έχουν σήμερα πια όλα τα δικαιώματα που τους παρέχει ο ευρωπαϊκός δομικός πολιτισμός. Και δεν είναι τυχαίο, ότι στην τελευταία έκθεση του κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δημοσιεύεται σήμερα, ανήμερα, 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, αυτή η έκθεση κατατάσσει την Ελλάδα στις 9 χώρες μεταξύ των 27 με τις λιγότερες συστάσεις. Και αυτό σε πείσμα όσων διαλαλούν ότι είμαστε τάχα μια αυταρχική δημοκρατία.